Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας σε τίτλους. Εμπλοκή των πυρήνων της φωτιάς στη ληστεία με Καλάσνικοφ στην Κοζάνη. Βαρύς οπλισμός στα χέρια των δραστών, μπλόκα των αρχών σε όλη την χώρα. Φορολογικό ακινήτων και αγρότες επιτάπητος στη σύσκεψη του Αντώνη Σαμαρά με Στουρνάρα και Σταϊκούρα. Αντιδράσεις και εντός της Νέας Δημοκρατίας για τα ακίνητα. Η απίστευτη παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Sky για την προανακριτική. Ως εδώ, λέει ο Μαρκογιαννάκης και ζητεί ανοιχτές συνεδριάσεις. Οι πρώτες αντιδράσεις από το σχέδιο Αθηνά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο στούντιο του Sky ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Βομβιστική επίθεση εναντίον της Αμερικανικής πρεσβείας στην καρδιά της Άγκυρας. Δύο οι νεκροί, χαμηλή τόνη από την Ουάσιγκτον. Κυρίες και κύριοι, διπλή ληστεία με άρωμα τρομοκρατίας είχαμε σήμερα στην Κοζάνη. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν οι δράστες, χωρισμένοι σε δύο ομάδες και φέροντας βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν ταυτόχρονα σε υποκατάστημα της αγροτικής και σε ένα άλλο τον Ελτά στο Βελβεντό, αποσπώντας περίπου 200.000 ευρώ. Στην αστυνομία σήμανε αμέσως συναγερμός και ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη 4 εκ των δραστών. Όπως έδειξε στη συνέχεια η εξέταση γενετικού υλικού στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, δύο εξ αυτών είναι καταζητούμενοι για συμμετοχή στην οργάνωση συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση θα μας δώσει σε λίγο ο Δημήτρης Καραστεφανής να παρακολουθήσουμε προηγουμένως το ρεπορτάζ. Τις σκηνές αυτές αντίκρισαν όσοι κάτοικοι της Βέρειας βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι. Αστυνομικούς με όπλα στα χέρια να κρατούν ακινητοποιημένους τρεις από τους δράστες της διπλής ληστείας στο Βελβεντό Κοζάνης. Περίπου δύο ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 το πρωί, έντρομοι οι κάτοικοι του Βελβεντού είδαν 10 άτομα με Καλάσνικοφ να βγαίνουν από δύο αυτοκίνητα και να εισβάλλουν ταυτόχρονα σε υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας αλλά και τον ΕΛΤΑ. Με ψυχραιμία και με άρτιο συντονισμό, ορισμένοι από τους δράστες έσπασαν με βαριοπούλα την τζαμαρία της τράπεζας, την ώρα που οι υπόλοιποι συνεργοί τους απειλούσαν με τα όπλα τους όσους κατοίκους του οικισμού περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο. Οι δράστες, αφού πρώτα περίμεναν υπομονετικά για 15 λεπτά να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας, άρπαξαν 200.000 ευρώ από το υποκατάστημα της Αγροτικής και 5.000 ευρώ από τα ΕΛΤΑ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Λίγα λεπτά αργότερα ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών. Γύρω στις 12.30 οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν εξ αυτών κοντά στα ορυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα, την ώρα που προσπαθούσε να βάλει φωτιά σε κλεμμένο αυτοκίνητο προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του. Λίγη ώρα αργότερα, τρεις ακόμα δράστες συνελήφθησαν στο κέντρο της Βέρειας. Επέβαιναν σε βαν το οποίο και είχαν βάψει στα χρώματα ασθενοφόρου. Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε βαρύς οπλισμός αλλά και αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών είχε αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας εκ των συλληφθέντων είναι καταζητούμενος για την υπόθεση της συνωμοσίας των πυρήνων της φωτιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα μετρητά που άρπαξαν οι δράστες από τη διπλή ληστεία. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Καραστεφανή για να δούμε, Δημήτρη, τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της τώρα η αστυνομία μετά και τη σύλληψη των 4 αυτών ατόμων και τι ακριβώς έχει δείξει η εξέταση DNA που ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις 10 η ώρα όπου μπήκαν μέσα στις δύο στην τράπεζα και στα ΕΛΤΑ, αφού έσπασαν πρώτα τις προθήκες με τις βαριοπούλες. Δύο γυναίκες μέσα στην τράπεζα ΣΥΑ μάλιστα έβαλαν τα κλάματα και ένας από τους δράστες τις οδήγησε έξω από το υποκατάστημα. Την ίδια ώρα απ' έξω ήτανε σε απόσταση 100 μέτρων αφού βρίσκονται τα δύο υποκαταστήματα, δύο ένοπλοι με Καλάσνικοφ και αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Στο σημείο, στο Βελβεδό, δεν υπάρχει αστυνομικός σταθμός, κάτι που φαίνεται ότι γνώριζαν πάρα πολύ καλά οι δράστες. Mm-hmm. Επίσης, κάθισαν τουλάχιστον 1/4 γιατί υπήρχε χρόνο καθυστέρηση ώσπου να πάρουν τα χρήματα. Έφυγαν με προορισμό το Βέρμιο. Εκείνη την ώρα, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, τους εντόπισε ένα αυτοκίνητο της άμεσης δράσης. Μπήκανε μέσα από χωματόδρομο και 15 χιλιόμετρα περίπου στο χωριό Καστανιές. Χωρίστηκαν οι δρόμοι τους. Δηλαδή, έφυγαν με ένα βανάκι, με το μπλε βανάκι που είδαμε, και χωρίστηκαν οι δρόμοι των δραστών. Εκείνη την ώρα πήραν το αυτοκίνητο από έναν οδοντίατρο 15 χιλιόμετρα, όπως σας λέω, έξω από τη Βέρεια. Όμως είχαν στηθεί
μπλόκα από άνδρες της Δίας, της άμεσης δράσης. Υπήρχαν πολλοί συνοριοφύλακες εκείνη την ώρα, οι οποίοι είχαν πιάσει κάποια σημεία καθώς γνωρίζουν τα πάντα στην περιοχή. Και συμμετείχαν δυνάμεις από αστυνομικές διευθύνσεις πολλών γύρω ακριβώς, περιοχών. Ακριβώς. Και πολλών περιοχών και αστυνομικές δυνάμεις, όπως σας είπα, συνοριοφύλακες. Είχαν κλείσει λοιπόν τις εξόδους ή μάλλον τον δρόμο προς τα χωριά, έτσι ώστε να μπορούν να ξεφύγουν οι δράστες. Και έτσι ο δρόμος τους πήγαινε μέσα στη Βέρεια. Εκεί είχαν στηθεί μπλόκα και είδαμε ότι η σύλληψη έγινε σχεδόν αμέσως με το που πάτησαν το πόδι τους σε κεντρικούς δρόμους. Δεν είχαμε μπλοκή με όπλα, γιατί τα όπλα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα είχαν ακριβώς από κάτω τους. Καθόντουσαν πάνω στα όπλα, δηλαδή δεν φαίνεται να είχαν σκοπό να γίνει συμπλοκή ανταλλαγή πυροβολισμών. Mm-hmm. Ενώ ο οδηγός, Σία, ήταν ο οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος, ο οδηγός του αυτοκινήτου των δραστών. Τώρα, βρέθηκε ένα αυτοκίνητο λίγα μέτρα μακριά και από ό,τι μέσω θέση να γνωρίζω έχουν εντοπιστεί και άλλα τρία αυτοκίνητα και όλα αυτά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να δουν αν ανήκουν στους δράστες. Ενώ αυτό που ακούσαμε στο ρεπορτάζ ήταν ένα πραγματικό ασθενοφόρο, όπου ναι, ο δράστης, ο οποίος και συνελήφθη επ' αυτοφόρο και μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, αν με συλλάβετε θα αυτοκτονήσω. Αυτά είναι, σας λέω, της τελευταίας στιγμής, ναι, γιατί κάθε ώρα βγαίνουν και περισσότερες πληροφορίες. Φορούσε ποδιά νοσηλευτή και μέσα εντοπίστηκαν τρία καλάζνικοφ και τρία πιστόλια. Τρία καλάζνικοφ είχαμε και στο άλλο αυτοκίνητο που είδαμε στα πλάνα μας μέσα στους δρόμους της Βέρειας. Δημήτρη, αυτά τα όπλα έχουν εξεταστεί, να δούμε αν τυχόν έχουν χρησιμοποιηθεί κάπου. Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση, γιατί πρέπει να γίνει βαλιστική εξέταση για να δουν αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε ληστείες ή σε τρομοκρατική επίθεση. Να σας πω ότι ενημερωθήκαμε αργά το απόγευμα ότι έγινε άμεσα DNA και όπως έδειξε ήταν ανήκει σε δύο καταζητούμενους για τις πυρήνες της φωτιάς, ενώ οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι δύο 18χρονοι, 18 και 19 ετών, όπου είναι σπουδαστές στην Κοζάνη. Τώρα, αυτό που υπήρχε ως σκέψη είναι αν οι δράστες θα δουν κάποια βίντεο. Είναι οι ίδιοι που είχαν χτυπήσει σε τράπεζα στην Φλόρινα και στο Φιλότα Φλωρίνης, καλά λέω, και είχαν αρπάξει τότε 110.000 ευρώ, ενώ ερευνάται ακόμα και η συμμετοχή τους στην αιματηρή ληστεία στην Πάρο, αν θυμάστε, στην Άωσα της Πάρου, όπου τότε είχε βρει τον τραγικό θάνατο ένας οδηγός ταξί που προσπάθησε να σταματήσει τους δράστες. Ξαναλέμε όμως, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Περιμένουμε να βγουν πολλά στοιχεία από τις έρευνες της αστυνομίας, οι οποίες και συνεχίζονται βεβαίως και για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Έτσι, πάντως, με μπλόκα σε όλη τη χώρα. Αν μου επιτρέπεις, ο κύριος Δένδιας βρίσκεται στα Ιωάννινα και ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στις 6 ώρα το απόγευμα. Έφτασε, ήταν μια επίσκεψη, ξαφνική επίσκεψη στην αστυνομική διεύθυνση και ρωτήθηκε. Και απάντησε ότι όταν είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της Ελλάς, είναι καλό να μην κάνουμε δηλώσεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, τώρα το θέμα του φόρου στα ακίνητα και αυτό των αγροτών είναι αντικείμενο νέας σύσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Γιάννη Στουρνάρα και του Χρήστου Σταϊκούρα. Να μεταφερθούμε λοιπόν εκεί, στον Γιάννη Τζούνο, για να δούμε, Γιάννη, τι πληροφορίες έχουμε. Είναι τα δύο πολύ δύσκολα μέτωπα με τα οποία είναι αντιμέτωπη αυτές τις μέρες η κυβέρνηση. Έτσι είναι, Σία. Λοιπόν, στη σύσκεψη αυτή είναι ακόμη και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης. Οπωσδήποτε θα συζητηθεί το θέμα της φορολόγησης των ακινήτων. Είναι ένα αγκάθι αυτό για την κυβέρνηση. Είδαμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις ακόμη και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό της τρικομματικής κυβέρνησης. Το επόμενο θέμα είναι οπωσδήποτε αυτό το θέμα των αγροτών, αλλά σε αυτό συμπληρώνονται και με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην αυσιπλοεία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει δύο καυτά μέτωπα. Το θέμα των αγροτών που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, το θέμα των αυτεργατών οι οποίοι απειλούν με νέα απεργιακή κινητοποίηση και βέβαια το θέμα της φορολόγησης των ακινήτων. Στο κομμάτι των δύο κινητοποιήσεων, αυτεργάτες και αγρότες, αυτό το οποίο διαμηνύουν από την κυβέρνηση είναι ότι μπορεί να εξαντληθεί ο διάλογος, χωρίς όμως να κλείσουν οι δρόμοι και χωρίς να παραλύσει, για παράδειγμα, η ναυσιπλοεία, χωρίς να μην υπάρχουν καράβια. Ήδη παρατηρούνται αρκετά προβλήματα προς την τροφοδοσία των
νησιών. Και από την κυβέρνηση λένε ότι μπορεί να εξαντληθεί ο διάλογος, χωρίς όμως να λένε ότι μπορούν να δώσουν και κάτι σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Άλλωστε, αυτό το οποίο λένε κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες είναι ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι πάρα πολύ στενά και ότι έχει υπογραφεί στο μνημόνιο πρέπει να τηρηθεί πάρα πολύ πιστά. Τώρα, στο θέμα της φορολόγησης των ακινήτων, τα περισσότερα βγήκαν βέβαια από τη σύσκεψη που υπήρχε στο Υπουργείο Οικονομικών. Και θα τα δούμε αναλυτικά. Πάντως, αυτό το οποίο διαμηνύουν από την κυβέρνηση είναι ότι μπορεί να διευρύνεται η φορολογική βάση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να επιβαρυνθεί το σύνολο των πολιτών. Και μάλιστα, πολίτες οι οποίοι έχουν ένα ακίνητο το οποίο φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ θα υπάρξει και αφορολόγητο. Αυτό θεωρούν στην κυβέρνηση ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα. Επίσης, αυτό το οποίο λένε είναι ότι θα πρέπει να δούμε και το σύνολο του φορολογικού νομοσχεδίου και αυτό είναι ένα ακόμη θέμα, διότι και εκεί υπάρχουν ακόμη αντιδράσεις. Μάλιστα, λοιπόν, Γιάννη, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου αν ολοκληρωθεί αυτή η σύσκεψη και έχουμε και δηλώσεις. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ προς το παρόν και ας ξεκινήσουμε να δούμε επιμέρους αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, που τίθενται αυτή την ώρα επιτάπητο στη σύσκεψη, τη διευρυμένη σύσκεψη αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου. Να ξεκινήσουμε από τη φορολογία. Οι αποφάσεις σε κάθε περίπτωση της κυβέρνησης για τους φόρους στα ακίνητα παραπέμπονται για την επόμενη εβδομάδα. Στην τετράωρη σύσκεψη που έγινε το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίστηκε οριστικά ότι θα υπάρχει αφορολόγητο, πιθανότερο σενάριο οι 50.000 ευρώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά. Προβληματισμό προκαλεί στα μέλη της Επιτροπής επίσης ο τρόπος φορολόγησης των αγροτεμαχίων, για τα οποία η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει δύο διαφορετικές κλίμακες, μία για τα εντός και μία για τα εκτός σχεδίου. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας δώσει μετά όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Σε ειδική σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα υπό το Γιάννη Στουρνάρα παραπέμπονται οι τελικές αποφάσεις για το πώς θα εφαρμοστεί τελικά ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων. Όπως όλα δείχνουν, μετά και την τελευταία συνεργασία που είχαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση υπό τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη, θα υπάρχει τελικά φορολόγητο που πιθανότατα θα τεθεί στις 50.000 ευρώ. Οι συντελεστές θα αρχίζουν από το 0,1% έως το 1,5%, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και η πρόταση για συντελεστή 2% για τις πολύ μεγάλες περιουσίες που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να δεις και τη φοροδοτική ικανότητα που έχει ο κόσμος και όχι μόνο να δεις να την κατανείμεις και κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτός που πραγματικά μπορεί να πληρώσει να πληρώσει, αυτός που πραγματικά που δεν μπορεί να πληρώσει ας μην πληρώσει. Δεν μπορείς να έχεις τον προϋπολογισμό του 2013 έσοδο από τη φοροδιαφυγή 0, ούτε καν ένα ευρώ και να λες 3-200 από τα ακίνητα. Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα, με τα έως τώρα δεδομένα θα υπάρχουν 4 συντελεστές, 0,1, 0,2, 0,3 και 0,4%, με τους πιο χαμηλούς να επιβάλλονται σε τουριστικά, βιομηχανικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Στόχος είναι αφενός η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της μείωσης της επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων με προοδευτική κλίμακα φορολόγησης και αφετέρου ο εξορθολογισμός της φορολόγησης όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα. Στο νέο φόρο θα ενταχθούν και τα αγροτεμάχια, παραμένει όμως γρίφος το πώς θα φορολογηθούν δεδομένων και των αντιδράσεων των αγροτών. Σε μείζον ζήτημα αναδεικνύεται το τι θα γίνει με τις αντικειμενικές αξίες. Για το θέμα έχει συσταθεί ειδική επιτροπή και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι σε πολλές περιοχές θα μειωθούν προκειμένου να εξομοιωθούν με τις εμπορικές. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις και κυρίως στην επαρχία θα πρέπει να αναμένονται αυξήσεις, καθώς τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση τα οποία θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις δείχνουν ότι η πτώση των εμπορικών αξιών είναι μικρότερη από την αναμενόμενη, περίπου 20%, με την Τρόικα να επισημαίνει στην έκθεσή της ότι η ψαλίδα έχει κλείσει κατά 80%. Όταν δεν υπάρχει αγορά και δεν υπάρχει και μισθωτική αγορά, έτσι, δεν υπάρχει αξία. Προς τι θα εξομοιωθούν οι αντικειμενικές αξίες. Πριν από 20 χρόνια, ο Στέφανος ο Μάνος αντιμετώπιζε μια κατάσταση όχι τόσο τραγική, αλλά παρόμοια. Ναι. Τι έκανε. Με μια υπουργική απόφαση, κατέβασε τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων 40% κάτω. Και άλλαξε μέσα σε μία μέρα όλο το τοπίο. Το ζήτημα του νέου φόρου, με τον οποίο το Υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στην ίσπραξη 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων ακόμη και μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη Βουλή, ο Μάκης Βορύδης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ. Αυτό που είπα είναι πως δεν πρέπει να υπάρξει υπέρμετρη φορολόγηση των ακινήτων, δεν πρέπει να υπάρξει αύξηση της φορολογίας των ακινήτων και ότι τα ακίνητα έχουν φορολογηθεί πολύ.
Αυτή είναι η δική μου συμβολή σε αυτό το διάλογο που γίνεται αυτές τις μέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το 2013 έτος δίμευσης της ακίνητης περιουσίας, ενώ τις αντιρρήσεις τους για την ακολουθούμενη πολιτική στουρνάρα έχουν εκφράσει και οι Γιάννης Μιχελάκης, Νικήτας Κακλαμάνης, Γιώργος Κοντογιάννης και Γιώργος Βλάχος. Προσπαθώντας να αμβλύνει τις αντιδράσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε από τους βουλευτές να περιμένουν το τελικό νομοσχέδιο και μετά να τοποθετηθούν, μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα. Πηγές της Ιπποκράτους σημειώνουν πως είναι επιβεβλημένο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που απορρέουν από τον κατακαιρματισμό της φορολογίας επί της ακίνητης περιουσίας και να γίνει εξορθολογισμός της φορολογίας ακινήτων. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα επίθεση των μνημονικών δυνάμεων. Επιβάλλεται να τους σταματήσουμε. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τον ενιαίο φόρο για τα ακίνητα, τον οποίο σκοπεύει να επεκτείνει και στην αγροτική γη. Να καλησπέρισω λοιπόν εδώ τον Νίκο Φιλιππίδη. Να δούμε πώς έχει το σενάριο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις σε σχέση με χθες σίγουρα για το θέμα του αφορολόγητου, ότι θα υπάρχει αφορολόγητο. Αφορολόγητο, αλλά χαμηλό αφορολόγητο. Φύγαμε λοιπόν από το 0, ότι θα πληρώνουμε από το πρώτο ευρώ αντικειμενικής αξίας φόρο. Το πιθανότερο σενάριο είναι τα 50.000 ευρώ. Στα 100.000 δεν βγαίνουν τα ποσά. Δεν βγαίνουν τα 3,2 δις που θέλει φέτος να πάρει η κυβέρνηση και τα 2,5 δις. Θέλει... Έτσι. Δεν το συζητάμε. Περιλαμβάνω στον προϋπολογισμό. Αν θέλουμε να πετύχουμε πρωτογενή πλεονάσμα και να συνεχιστεί η συζήτηση για την καλή πορεία της οικονομίας, πρέπει αυτά τα πράγματα να θεωρούνται εκ των ουκάνευ. Άρα, συζητάμε για 50.000 ευρώ αφορολόγητο με συντελεστές από 0,1%. Και σε καμία περίπτωση δεν θα κλιμακώνονται στους πολύ μεγάλους που είχαν κυκλοφορήσει 4 και 5%. Θα φτάνουν, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, 1,5% το πολύ 2% για τις πολύ μεγάλες περιουσίες πάνω από 800.000 ευρώ, ίσως και πάνω από 1 εκατομμύριο τελικά να είναι το όριο για, που θα κλιμακώνεται η συγκεκριμένη επιβάρυνση. Από εκεί και πέρα. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος, πολύ μεγάλος προβληματισμός αυτές τις μέρες, μέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, πώς θα ανακοινωθεί η υπόθεση της φορολόγησης των αγροτεμαχίων. Εδώ τι σκέψη λοιπόν υπάρχουν. Εδώ υπάρχει το ζήτημα ότι οι προτάσεις των επιτροπών του Υπουργείου Οικονομικών φέρανε πολύ ψηλές επιβαρύνσεις, πολύ ψηλές αντικειμενικές αξίες, άρα και επιβαρύνσεις για περιοχές αγροτικές, για αγροτικές γαίες, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά, είναι όμορες περιοχές τουριστικών ή άλλων χρήσεων αστικών μεγάλων δρόμων, οπότε υπήρχαν πολύ υψηλές αξίες. Άρα θα πλήρωναν υπέρμετρα πολύ και θα επιβαρύνονταν και το κόστος παραγωγής. Άρα ζητήθηκε να υπάρξει μια ανασκεύαση και ένα νέος τρόπος να μπουν νέα κριτήρια στα 4 που είχαν αρχικά συμπεριληφθεί. Φαίνεται ότι αρχίζει και βρίσκεται ένας τρόπος, με τα σενάρια όμως η αλήθεια είναι να είναι όλα ανοιχτά, δεν αποκλείεται να υπάρχει άλλη κλίμακα τελικά για τα εκτός σχεδίου και άλλη κλίμακα τελικά για τα ακίνητα, τα υπόλοιπα, τα εντός σχεδίου. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι φορολόγησης. Και τα σχέδια τώρα του Υπουργείου Οικονομικών για τις αντικειμενικές αξίες. Εδώ τώρα έχει μείνει εκτός νομοσχεδίου για τα ακίνητα, οι αντικειμενικές αξίες, αλλά είναι μια διαδικασία που τρέχει παράλληλα. Και τρέχει παράλληλα και θα φέρει σημαντικές επιβαρύνσεις και μάλιστα απρόβλεπτες και σε περιοχές που δεν το φαντάζονταν κανείς. Υπό την έννοια ότι ετοιμάζονται να έρθουν πολύ μεγάλες. Έτσι που κινούνται αυτή τη στιγμή οι τιμές στην αγορά σε σχέση με τις αντικειμενικές, θα οδηγηθούν οι επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών σε μεγάλη αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε περιοχές λαϊκές γειτονιές, εκεί που οι αντικειμενικές αξίες ήταν χαμηλές. Ωστόσο, επειδή δεν είχε γίνει, δεν υπήρξε φούσκα στην αγορά ακινήτων εκεί, συνεχίζουν και γίνονται στα ίδια περίπου και λίγο κάτω επίπεδα κινούνται οι τιμές της αγοράς. Αντίθετα, σε περιοχές όπου υπήρχε μεγάλη έξαρση των αγοροπολισιών στην προηγούμενη δεκαετία, τα τελευταία και στα τελευταία χρόνια, θα δούμε μεγάλη μείωση των αντικειμενικών. Υπάρχουν περιοχές αυτή τη στιγμή, όπως το Μαρούσι, όπως το Ψυχικό, το Νέο και το Παλαιό, όπως η Βουλιαγμένη, όπου πλέον οι τιμές στην αγορά είναι μέχρι και 40% κάτω από τις αντικειμενικές. Οπότε εκεί θα έχουμε μια διόρθωση και θα δούμε το οξύμορο. Πραγματικά οι ιδιοκτήτες σε ακριβές περιοχές να τη χάνουν ελαφρύνσεων, δεδομένου ότι όλοι οι φόροι υπολογίζονται βάσει των αντικειμενικών αξιών, και ιδιοκτήτες εκείνων σε λαϊκές ή σε φτηνές περιοχές ακριβώς να πληρώνουν παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Την επόμενη εβδομάδα τώρα πλέον θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το καυτό πεδίο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, κυρίες και κύριοι. Το μεσημέρι έγινε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία τέθηκαν επιτάπητος τα αιτήματα των αγροτών που παραμένουν στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Η σύσκεψη ήταν περισσότερο ενημερωτικού χαρακτήρα και οριστικές αποφάσεις για το κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια ικανοποίησης κάποιων τουλάχιστον εκ των αιτημάτων. Αναμένεται να ληφθούν σε νέα συνάντηση που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Για πέμπτη συνεχή ημέρα, περισσότερα από 1.500 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ας το καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι πλέον δεν κάνουμε πίσω. Ενωμένοι όλοι θα κερδίσουμε αυτό που πρέπει να κερδίσουμε.
Οι Θεσσαλοί αγρότες είναι σε ετοιμότητα με τις δημιουργίες των ΜΑΤ να βρίσκονται απέναντί τους. Στο σημείο έφτασαν και εργαζόμενοι του μετρό. Φορώντας μαύρες μπλούζες που ανέγραφαν επιστρατευμένος, πήγαν στον μπλόκο των αγροτών για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους. Πώς είμαστε, καλά, καλώς ήρθατε. Εμείς στο μετρό, όταν είπαν ότι έρχονται, όταν είχαμε την τρίτη, τέταρτη μέρα που είχε γίνει το μεγάλο, είχαμε κουραστεί, είχαμε σε εξαθλίωση, μας απειλούσαν από παντού. Κάποιος είπε, παιδιά, έρχονται οι αγρότες. Ξέρετε, ηθικό πήραμε. Και εμάς μας δίνει δύναμη αυτή η συμπαράσταση και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλα τα συνδικάτα, την τοπική διοίκηση, τους επαγγελματίες τέχνης να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα, το δικό μας, γιατί είναι και δικός τους αγώνας. Λίγο αργότερα από κοινού, αγρότες και εργαζόμενοι στο μετρό επιχείρησαν για ακόμα μια φορά να βγουν στη νέα Εθνική Οδό. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η αστυνομία και πάλι τους μπλόκαρε τα σχέδια. Την ίδια ώρα, εν αναμονή των κυβερνητικών αποφάσεων, ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάθε μέρα στα σημεία των κινητοποιήσεων από τη Θράκη μέχρι τη Θεσσαλία και από τα Ιωάννα μέχρι την Αιτώλα Καρνανία και τον Ναύπλιο προστίθενται συνέχεια αγροτικά οχήματα. Από το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, διαμηνύεται ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε ειδικές παροχές προς τους αγρότες εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ειδικά προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας, δηλαδή του πετρελαίου, δίνοντας την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης των πετρελαιοειδών. Για να απαλύνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Άλλωστε, αυτό είναι και ένα από τα σημαντικά αιτήματα των αγροτών στις μέρες μας. Οι δυνάμεις της αριστεράς πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να ανατρέψουν την κατάσταση. Το έχει ανάγκη ο αγροτικός χώρος για να επιβιώσει. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας για να ζήσουμε. Επίσκεψη στους αγρότες της Χρυσούπολης στην περιοχή του Νέστου πραγματοποίησε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος. Η λύση αυτή τη στιγμή, για προκειμένου να υπάρξει πρωτογενής παραγωγή, προκειμένου να σπαρούν πάλι τα χωράφια και να μην μετατραπούν σε γερμανικά φωτοβολταϊκά πάρκα, είναι τώρα. Αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες. Η Αλέκα Παπαρίγα κατέθεσε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Οι προσπάθειες συκοφάντησης και αποπροσανατολισμού του αγώνα τους για κλειστούς ή ανοιχτούς δρόμους σε σχέση με τη μορφή πάλης έχουν πέσει στο κενό. Έχουν πρωτοφανή συμπαράσταση από τους άλλους εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα, αφού όλοι τα ίδια βιώνουν από τα απανωτά χαράτσια και τους βαρύς φόρους που επιβάλλει η σκληρή άγρια πολιτική σας. Να μεταφερθούμε λοιπόν τώρα στη Νίκαια της Λάρισας, εκεί που είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης, για να δούμε, Σταύρο, τι λένε οι αγρότες, ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσουν τα επόμενα 24 ώρα, περιμένοντας πλέον και τις οριστικές απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Οι αγρότες διαμηνύουν πως είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί στα μπλόκα. Διανύουμε ήδη το τέλος της πέμπτης ημέρας. Βέβαια, έχουν ετοιμαστεί για να καθίσουν πολύ περισσότερες ημέρες. Έχουν φέρει τις οικογένειές τους, έχουν στήσει πρόχειρες σκηνές. Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα συνεχίσουν την παραμονή τους εδώ, στον μπλόκο της Νίκαιας. Μάλιστα, λένε πως δεν έχουν πάρει καμία εγγύηση για τα αιτήματά τους. Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να γυρίσουν στα χωράφια τους, τα οποία, όπως τονίζουν, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Βλέπουμε πως ενισχύεται τον μπλόκο καθημερινά. Σήμερα προσθέθηκαν και άλλα τρακτέρ με τον αριθμό να ξεπερνάει τα 1500. Ενώ σχηματίζονται μεγάλα μπλόκα και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, θα λέγαμε ότι ξεχωρίζει τον μπλόκο των Σερών, όπου οι αγρότες τη Δευτέρα δίνουν ραντεβού στις 11 το πρωί για να κατέβουν στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί λοιπόν αναμένουν να παρατάξουν περισσότερα από 1000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να κλείσουν το δρόμο, αφού όπως είπαν δεν έλαβαν ικανοποιητικές απαντήσεις από την σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι κλιμακώνεται η κινητοποίηση των αγροτών σε όλη τη χώρα. Εδώ συγκεκριμένα στη Νίκαια Ασία, οι αγρότες ζητούν να περάσουν στην Εθνική Οδό, να παρατάξουν τα τρακτέρ τους χωρίς να κλείσουν τον δρόμο. Αυτό βέβαια βρίσκεται σε αντίθεση με τις εντολές που έχει η αστυνομία, καθώς δεν τους το επιτρέπει. Κάθε μέρα δοκιμάζουν και κάθε μέρα έχουμε μικροεντάσεις, καθώς οι αστυνομικοί τους εμποδίζουν. Παραμένουν ωστόσο εδώ και θα παραμείνουν, όπως είπαν, όσο χρειαστεί, μέχρι ισότου λάβουν απαντήσεις για τα αιτήματά τους. Πάντως, Σταύρο, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι όσο περιμένουν μία απάντηση οι αγρότες από την κυβέρνηση, δεν φαίνεται να έχουν διάθεση για αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό είναι γεγονός. Άλλωστε, εδώ στο κόμβο της Νίκαιας από το 2000 και μετά δεν υπήρχε αποκλεισμός δρόμου. Μάλιστα. Αυτό τονίζουν οι αγρότες σε όλους όσους θέτουν αυτό το ζήτημα.
Είναι γεγονός πάντως πως και οι ίδιοι δεν θέλουν να φτάσουν την κόντρα στα άκρα. Περιμένουν όμως, λοιπόν, όπως λένε εδώ και μέρες, βέβαια, απαντήσεις από την κυβέρνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Και πάμε τώρα στο Σωτήρη Μπολάκη για να δούμε το άλλο μέτωπο, αυτό το που έχει ανοίξει μεταξύ των ναυτεργατών και της κυβέρνησης. Έχουμε νέα 48-ωρη απεργία από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, στον απόϊχο μιας άκαρπης συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία του συνδικαλιστικού φορέα με τον Υπουργό Ναυτιλίας, Σωτήρη. Έτσι είναι, Σία. Αυτή η συνάντηση δεν ήταν τίποτα άλλο του Υπουργού Ναυτιλίας με τους εκπροσώπους των ναυτεργατών παρά η επιβεβαίωση του χάσματος που χωρίζει τις διεκδικήσεις των ναυτικών από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για την επανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας, στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά από διατάξεις που επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στην ακτοπλοεία, που τα τελευταία δύο χρόνια όμως μετρά πολύ μεγάλες απώλειες. Στη συνάντησή του με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, ο Κωστής Μουσουρούλης εμφανίστηκε αμετακίνητος από τις θέσεις του, τονίζοντας ότι το σύλλογο των διατάξεων του νομοσχεδίου είναι μνημονιακές υποχρεώσεις, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο ίδιος έδωσε μάχη για να μην καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στην ακτοπλοεία. Οι εκπρόσωποι των ναυτικών, ωστόσο, επέμειναν στις θέσεις τους να αποσυρθεί συνολικά το νομοσχέδιο, το οποίο και από την πρώτη στιγμή το είχαν θεωρήσει κάζους μπέλι, καθώς όπως αναφέρουν δεν έχει γίνει καμία πρότασή τους αποδεχτή στον διάλογο προηγήθηκε, αλλά δεν προβλέπεται και τίποτε για την ανεργία στον κλάδο, όπως λένε. Αντίθετα, εκτιμούν ότι θα διπλασιαστεί εξαιτίας των διατάξεων που προβλέπουν μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων, αλλά και μείωση του χρόνου υποχρεωτικής δρομολόγησης. Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Μουσουρούλης κάλεσε την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία να αναλογιστεί την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία για τη χώρα και συμπλήρωσε ότι η μη διεξαγωγή των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών δεν αποτελεί τη λύση σε κανένα πρόβλημα. Θα έχει δε ως συνέπεια την αποκοπή των κατοίκων της νησιωτικής χώρας από την υπηρετική Ελλάδα με σοβαρές συνέπειες, όπως την έλλειψη βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και του απαραίτητου υγειονομικού υλικού, προκαλώντας και οξύνοντας τα προβλήματα στις ήδη βεβαρημένες από την οικονομική κρίση τοπικές κοινωνίες των νησιών μας. Ο κύριος Μουσουρούλης όμως συναντήθηκε και με τους εκπροσώπους των πλειοκτητών, Σωτήρη, οι οποίοι μετρούν για δεύτερη συνεχή χρονιά ζημιές. Τι τους ζήτησε? Ναι, έτσι είναι, Σία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Μουσουρούλης κάλεσε την πλειοκτησία να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις της προς τους ναυτικούς, καθώς πολλά πληρώματα δεν έχουν πληρωθεί εδώ και αρκετούς μήνες. Ενώ σε τρία πλοία οι ναυτεργάτες έχουν προχωρήσει και σε επίσκεψη εργασίας. Όμως οι ακτοπλόοι από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να καλύπτεται ένα μέρος προβλήματος της ακτοπλοείας. Ωστόσο, όπως τόνισαν και στον Υπουργό Ναυτιλίας, τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται σε τέτοιο βαθμό που να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του κλάδου, καθώς από τη μία η φορολογία αλλά και το μεγάλο κόστος των καυσίμων εξακολουθούν να είναι οι μεγάλες επιβαρύνσεις και στο κόστος λειτουργίας αλλά και στο κόστος του εισιτηρίου σε τελική ανάλυση. Μάλιστα, να πούμε εδώ, Σωτήρη, γιατί με πληροφορούν τώρα από το κοντρόλ, ότι ο κύριος Μουσουρούλης πέρασε πριν από λίγα λεπτά το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Άρα θα υπάρξει συζήτηση σε αυτή τη σύσκεψη που έχουμε σε εξέλιξη. Θα τεθεί και το θέμα αυτό της απεργίας των ναυτεργατών. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Ο δεύτερος κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος στα δικαστήρια λόγω διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του και για την τύχη του θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Να δούμε το ρεπορτάζ. Αμέσως μετά η Ιωάννα Μάνδρου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι για τις υποθέσεις των εμπρισμών στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και στην τράπεζα Μαρφίν, που είχαν προκαλέσει τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου γυναίκας. Ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή εκρηκτικών και εμπρισμό στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία υπήρχαν δύο μαρτυρικές καταθέσεις που τον ενέπλεκαν με την υπόθεση. Ο πρώτος από τους μάρτυρες, ένας υπάλληλος του βιβλιοπωλείου που τραυματίστηκε στην επίθεση, κατέθεσε δύο φορές. Οι δύο όμως καταθέσεις ήταν μεταξύ τους αντιφατικές. Μπορεί να είναι αυτός, του μοιάζει κάπως. Ήταν κοντοκουρεμένος, είχε ξενική προφορά. Μπορεί όμως η αντισφυξιογόνος μάσκα να αλλίωνε τη φωνή του. Δεν μοιάζει ο κατηγορούμενος. Ο άλλος είχε πιο φαρδιές πλάτες και πλούσιο μαλλί. Αυτός είναι πιο αδύνατος. Σε ό,τι αφορά τον 32χρονο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπρισμό για την υπόθεση της Μαρφίν, συγκρίθηκε υλικό που συλλέχθηκε από τις κάμερες ασφαλείας κατά την ώρα της πορείας με τις φωτογραφίες που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία. Ενώ έχουν συλλεγεί μαρτυρικές καταθέσεις των αστυνομικών που συμμετείχαν στη διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων. Σε δύο από τις μαρτυρίες αυτές,
Οι αστυνομικοί κατέθεσαν πως θεωρούν αρκετά πιθανό ο δράστης και ο κατηγορούμενος να είναι το ίδιο πρόσωπο. Κανένας όμως δεν είπε πως είναι 100% σίγουρος. Δεν τον αναγνωρίζω με βεβαιότητα γιατί στη φωτογραφία τα χαρακτηριστικά είναι καλυμμένα. Παρ' όλα αυτά, τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε αυτή τη φωτογραφία προσομοιάζουν με αυτά του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ, τόνισε όμως πως την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στο ύψος της πλατείας Κλαθμόνος. Υποστήριξε επίσης πως αν και ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν συμφωνεί με την επίθεση και τον εμπρισμό. Και μάλιστα θα προσπαθούσε να βοηθήσει τους υπαλλήλους της τράπεζας. Εκείνη όμως τη στιγμή δέχτηκε ρηπή από χημικά και κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα. Ο συνήγορος υπεράσπισης μάλιστα κατέθεσε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, όπου ο κατηγορούμενος εμφανίζεται στο ύψος της Ομόνοιας στις 13:44, 1/4 περίπου πριν τη μοιραία επίθεση στη Μαρφίν, με εντελώς διαφορετικά ρούχα. Η απόφαση για την προφυλάκηση ή μη για τον κατηγορούμενο για την τράπεζα Μαρφίν εκκρεμεί, αφού ο ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο δικαστικό συμβούλιο. Ο ανακριτής εισηγήθηκε την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ ο εισαγγελέας πρότεινε να επιβληθεί προσωρινή κράτηση. Πλέον το δικαστικό συμβούλιο καλείται εντός 24 ωρών να αποφασίσει και η απόφαση αναμένεται εντός της σήμερων. Η Ιωάννα Μάνδρου λοιπόν είναι μαζί μας. Ιωάννα, καλησπέρα. Την έχουμε αυτή την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου? Όχι ακόμα, αλλά την περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Το Δικαστικό Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρώσει. Περιμένουμε λοιπόν την καθαρογραφία αυτής της απόφασης. Η εισαγγελέας έχει προτείνει την προσωρινή κράτηση του 32χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό φρικαλαίο θάνατο τριών ατόμων. Λίγο νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ο άλλος κατηγορούμενος για τον εμπρισμό του Ιαννού αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σημαίνει αυτό, Ιωάννα? Σημαίνει ότι το δικαστήριο τον κρίνει ότι οι ενδείξεις υπάρχουν αρκετά σημαντικές, αλλά δεν είναι τέτοιες που να οδηγήσει στην προσωρινή του κράτηση. Εδώ πρέπει να σου πω ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση είχαμε μαρτυρικές καταθέσεις, στις οποίες αρχικά είχαν εκφραστεί βεβαιότητες αναγνώρισης μεγαλύτερες, οι οποίες στη συνέχεια σε συμπληρωματικές καταθέσεις υποχώρησαν. Είτε πρόκειτο για αστυνομικά όργανα, είτε πρόκειτο για αυτόπτες μάρτυρες, εκ των οποίων ο ένας ήταν και θύμα, δηλαδή τραυματίας. Στις συμπληρωματικές καταθέσεις ενώπιον της ανάκρισης δεν εξέφρασαν την ίδια βεβαιότητα που είχαν εκφράσει στην αρχή. Με αποτέλεσμα, στην περίπτωση της Μαρφίν, ο ημένης εισαγγελέας να θεωρεί ότι αυτές οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι ικανές να οδηγήσουν σε προσωπική ή σε προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, ο ανακριτής να λέει το αντίθετο και να περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση του Συμβουλίου που θα δώσει και τη λύση σε αυτό το θέμα, σε μια υπόθεση που είναι πολύ σοβαρή και έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, άρα από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε να μάθουμε κι εμείς την απόφαση. Θα μας ενημερώσεις, Ιωάννα, κι εμείς θα ενημερώσουμε με τη σειρά μας τους τηλεθεατές για αυτή. Σε ευχαριστώ πολύ. Επιστολή τώρα προς τον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία ζητά να γίνονται παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων η συνεδριάση της Προανακριτικής Επιτροπής. Έστειλε, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της, Χρήστος Μαρκογιαννάκης, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση, που είναι καθημερινό φαινόμενο. Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου το πρωί στην εκπομπή Πρώτη Γραμμή, εδώ στον Sky, διαψεύδοντας πληροφορίες περί αντιπαραθέσεων στην Επιτροπή, αλλά και της υπαιτιότητάς της για αυτές, καθώς επίσης κάνοντας κριτική για τα σχόλια των συναδέλφων. Τώρα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, κατέθεται η διευθύντρια του γραφείου του Γιώργου Παπακοσταντίνου, Χρύσα Χατζή, η οποία πάντως εξέφρασε αδυναμία να θυμηθεί συγκεκριμένα περιστατικά που σχετίζονται με την έλευση της λίστας. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε η πολύωρη κατάθεση της διευθύντριας του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακοσταντίνου Χρύσας Χάτζη στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Χατζή εξέφρασε αδυναμία να θυμηθεί συγκεκριμένα περιστατικά που σχετίζονται με την έλευση της λίστας. Η κυρία Χατζή φέρεται να δήλωσε πως στις αρχές Οκτωβρίου του 2010 η ίδια παρέλαβε κλειστό φάκελο τον οποίο παρέδωσε στον κύριο Παπακοσταντίνου. Σύμφωνα με την κυρία Χατζή, η παραλαβή πιστοποιήθηκε από την ίδια σε ένα χαρτί χωρίς να γίνει πρωτοκόλληση, ενώ δήλωσε πως δεν γνωρίζει τι απέγινε ο φάκελος από την στιγμή που τον παρέδωσε στον πρώην Υπουργό. Στόχος της Επιτροπής είναι να κληθούν ως μάρτυρες όλοι όσοι απασχολούνταν στο γραφείο του πρώην Υπουργού εκείνη την περίοδο. Λίγες ώρες μετά το τέλος της συνεδρίασης, το μέλος της Επιτροπής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε παρέμβαση στην πρώτη γραμμή για να εκφράσει παράπονο για σχόλια των δημοσιογράφων. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε ότι δεν σταθεί να μιλήσετε. Να, μισό λεπτό. Στην εκπομπή σας που είναι τετράωρη. Κύριε Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό το πράγμα να μην πέφτει κάτω μια λέξη? Ας μιλήσει κανένας άλλος. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Οι δημοσιογράφοι μεταδίδουν. Οι δημοσιογράφοι. Ξεκινάτε στις 6
Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω καμία ώρα 6.30 ώρα το πρωί για φωνές και φασαρία. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Δεν δημοσιογράφοι... Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σας επιτρέπω. Οι δημοσιογράφοι. Δεν σας επιτρέπω. Οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι. Κυρία Κωνσταντοπούλου, για όνομα του Θεού. Γνωρίζετε εσείς ότι από κάποια έγκυρη πηγή μιλώ 2 ώρες. Όλοι οι συναδελφοί σας το λένε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Όλοι οι συναδελφοί σας. Τι θέλετε να πούμε τώρα. Θέλετε να τα διαψεύσετε όλα. Και εμείς μιλάμε, μιλάμε με άλλους συναδέλφους σας. Και εμείς μιλάμε λοιπόν με μέλη της Επιτροπής και κάνουμε ρεπορτάζ. Και ξέρουμε τι γίνεται. Άμα θέλετε να τους διαψεύσετε όλους και να βγαίνετε να λέτε τη δική σας άποψη, παρακαλώ εδώ είμαστε. Βγείτε κάθε πρωί 6 ώρα να τη λέτε. Λέω εδώ φτιάχνουμε κάθε μέρα ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο εκπομπής που λέγεται Σκαλέτα. Αν θέλετε να το στέλνουμε με φάξ στο γραφείο σας και να μας το στέλνετε πίσω για να μας λέτε τι θα λέμε. Άμα θέλετε να παρεύετε και σε αυτό δεν έχουμε αντίρρηση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι κάνει τη δουλειά της στην Επιτροπή Μετεμποδίων εξαιτίας του Χρήστου Μαρκογιαννάκη. Διότι ο κύριος Μαρκογιαννάκης τουλάχιστον και άλλοι βουλευτές της συγκυβέρνησης, αυτό το έχουμε πει δημόσια, παρεμποδίζουν την διερεύνηση της Επιτροπής. Με ποιο τρόπο? Και αυτό δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί με καμία επικοινωνιακή πολιτική. Ωραία, να πω, αν είχαμε βγάλει την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μας είχε κλείσει όλους φυλακή. Κυρία Κωνσταντοπούλου, τον ηρώ να κλείσει 10 εκατομμύρια ελληνικές φυλακή. Αυτό είναι το ενέργεια. Γεννημένη εισαγγελέα. Η γυναίκα δεν ξέρω την πέγαινε βουλευτή δικηγόρο. Το πραγματικά φυσικό τη χαρακτηριστικό είναι αυτό. Εντάξει. Με αυτά που γίνονται, ή θα πάθω εγκεφαλικό, ή θα τρελαθώ με αυτού που έχω μπλέξει. Δεν μπορώ να μιλάω σε εσά διαφορετικά επί στη Νέα Δημοκρατία και διαφορετικά στον άλλον, να φέρω με διαφορετικά στον άλλον επειδή είναι στου ανεξάρτητου Έλληνε. Αυτό το απαγορεύω εγώ. Θα γίνει μακελιό αν συνεχιστεί αυτή η απρέπεια, η ευπρέπεια στου δικού μου και η απρέπεια στου απέναντι. Ήταν μια ερώτηση την οποία υπέβαλα νωρίτερα στον πρόεδρο να την εγκρίνει για να ρωτήσω. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Αυτά είναι μαρκογιαννάκια. Δημόσια συνεδριάσει τη προανακριτική. Ζητεί με επιστολή του προ τον πρόεδρο τη Βουλή ο Χρήστο Μαρκογιαννάκη με την επισήμανση ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και αφήνει μάλιστα πεδίο συνεννόηση ακόμη και για αλλαγή των ρυθμίσεων του κώδικα ποινική δικονομία που επιβάλλει τη μυστικότητα τη προδικασία. Δεν επιθυμώ να κατανομάσω του υπαίτιου αυτή τη κατάσταση. Απλά θέλω να επισημάνω ότι δεν πιστεύω πω μπορεί να αλλάξει η εικόνα εξαιτία κυρίως της εκχαρακτήρωσης ιδιαιτερότητας στη συμπεριφορά κάποιων, οι οποίοι είναι προφανές ότι το μόνο που επιδιώκουν είναι η παρέλκυση. Αντίδραση τώρα προκαλεί το σχέδιο Αθηνά για την αναδιάρθρωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που προβλέπει συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολών και τμήματων. Το σχέδιο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, ενώ γεγονός είναι και οι πρώτες αντιδράσεις τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και από τους τοπικούς φορείς στις περιοχές που θα μείνουν στο εξής χωρίς σχολές. Είναι μαζί μας ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, έχουμε πολλά πράγματα να σας ρωτήσουμε. Θα ήθελα όμως μαζί προηγουμένως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Μία παρέτηση, μία επερχόμενη επαόριστον κατάληψη στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και διαδοχικές συγκλήσεις φοιτητικών γενικών συνελεύσεων ξεχωρίζουν από τον πρώτο γύρο αντιδράσεων στο σχέδιο Αθηνά, που στοχεύει στην αναδιαμόρφωση του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας. Την παρέτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων, τα τμήματα του οποίου θα απορροφηθούν σε σχολές του Μεσολογγίου και της Άρτας. Οι προτάσεις τότε δεν θα δημιουργούσαν κανένα επιστημονικό, χωροταξικό ή κοινωνικό πρόβλημα, ενώ σήμερα φαίνεται ότι η κατάργηση του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιωνίων Νήσων προκαλεί μεγάλα προβλήματα. Αναβρασμός επικρατεί και στις φοιτητικές τάξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων στο Αργοστόλι, που καταργείται. Οι εκεί φοιτητές αναγκάζονται πλέον να σχεδιάζουν τη ζωή τους στο Μεσολόγγι. Εμάς αρχικά σαν Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων μας πάνε σε ένα τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, οργανισμών και συστημάτων. Τα λεφτά που δίνει ο πατέρας μου τόσα χρόνια στα φροντιστήρια, για τα νίκια μου, για τα έξοδα μου εδώ πάνω στράφει. Μου λένε να πάω σε μια καινούργια σχολή με εντελώς άσχετο αντικείμενο με αυτό που έχω διαλέξει εγώ. Με γυρνάνε 4 χρόνια πίσω. Διάθεση για εκτενή διάλογο εκφράζουν οι φοιτητές του ΤΕΙ Σερών, τμήματα του οποίου συγχωνεύονται με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Οι απόψεις διήφανται, διότι κάποιοι οι οποίοι μεταφέρονται, παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, όπως
των πολιτικών έργων, κάποιοι το βλέπουν αυτό ίσως και με καλό μάτι. Γι' αυτό και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη και απόλυτη άποψη. Τη θετική πλευρά του νομίσματος του σχεδίου Αθηνά βλέπει ο πρόεδρος του ΤΕΙΣΕΡΟΝ. Και με τις συγχωνεύσεις, ένα πρόβλημα που είχαμε με το προσωπικό, το διδακτικό προσωπικό, λύνεται και αυτό, γιατί με τις συγχωνεύσεις αυξάνει ο αριθμός των καθηγητών σε τμήμα, σε κάθε τμήμα, και έτσι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε χωρίς να υπάρχει ανάγκη έκτακτο ρομής του προσωπικού. Ο Υπουργός Παιδείας πάντως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο χορήγησης επιδομάτων σε περίπτωση αναγκαστικής μετακίνησης φοιτητών. Για απουσία διαλόγου, ωστόσο, με την κυβέρνηση κάνουν λόγο οι καθηγητές. Δεν μας λένε κουβέντα για το πώς θα αναβαθμιστεί η τεχνολογική εκπαίδευση. Δεν γίνεται καμία κουβέντα για το πώς στείνονται και πώς πρέπει να στείνονται οι σχολές. Δεν έχει αρχίσει καμία συζήτηση, μα καμία συζήτηση με τους πανεπιστημιακούς. Καταρχάς, διάλογο στο προηγούμενο διάστημα και με τα πανεπιστήμια, το ξέρετε άλλωστε, διότι αυτό έγινε δημοσίως και με τα πανεπιστήμια έγινε και με την ΠΟΣΔΕΠ έγινε και με τα πολιτικά κόμματα έγινε. Κλειστές παρέμειναν οι δημοτικές υπηρεσίες στην Ιεράπετρα σε ένδειξη οργής των τοπικών αρχόντων, καθώς το τμήμα χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής της Ιεράπετρας απορροφάται από το τμήμα λογιστικής στο Ηράκλειο. Ενώ αντιδράσεις εκφράστηκαν και από το διδακτικό προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών εξαιτίας της συνένωσης των τμήματων ξένων γλωσσών. Λοιπόν, πάμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας ως ερώτημα μετά την ανακοίνωση του σχεδίου Αθηνά, κύριε Υπουργέ, είναι αν αυτό είναι ένα σχέδιο αληθινής αναδιάρθρωσης, που νομίζω όλοι παραδεχόμαστε ότι την έχει ανάγκη η τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, είναι ένα σχέδιο για την εξοικονόμηση χρημάτων και συνεπώς ένα σχέδιο συρρήκνωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το αντίθετο, κύριε Κωσιόνη. Θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είχε φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Και αυτό το μοντέλο που ακολουθήθηκε την τελευταία 25ετία-30 ετία είχε ουσιαστικά χρεοκοπήσει. Γιατί λογοδοτούσε όχι σε αναπτυξιακά κριτήρια και ούτε σε επιστημονικές αναγκαιότητες. Τις περισσότερες φορές. Γνωρίζουμε όλοι πώς ιδρύθηκαν τμήματα και διασπάρισαν σε όλη την Ελλάδα, σε πόλεις όλης της Ελλάδας. Έγιναν πολλές φορές λογοδοτώντας τον πελατειακό χαρακτήρα του πολιτικού συστήματος. Και δυστυχώς, τώρα αυτό θα παλευθεί δηλαδή. Και δυστυχώς συμπράξαμε κι εμείς οι πανεπιστημιακοί, γιατί έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης, είτε διότι υποκύψαμε στις επιταγές του πελατειακού πολιτικού συστήματος, είτε διότι εξυπηρετούσαμε προσωπικές φιλοδοξίες. Τώρα αυτό θα παλευθεί. Δηλαδή αυτό είναι ένα σχέδιο που παρουσιάζεται που δεν έχει λάβει υπόψη του διαμαρτυρίες. Ισορροπίες, δεν έχουν γίνει συμβιβασμοί. Γιατί υπάρχουν έχουμε πολλές περιπτώσεις που λένε γιατί να κλείσει αυτό το τμήμα και να μην κλείσει το άλλο. Υπάρχουν... Αυτός είχε πιο γερό δόντι εκεί και όχι αυτός. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες. Αφαιρείται. Βεβαίως. Και σωστά κάνετε και το ρωτάτε. Υπάρχουν όμως μερικοί βασικοί κανόνες και αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θέσαμε. Να πούμε τα απλά και αυτονόητα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν τμήματα τα οποία δεν έχουν μέλη ΔΕΠ ή έχουν ένα ή δύο ή τρία μέλη ΔΕΠ? Μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, τα συμφέροντα των ελληνικών οικογενειών? Είναι δυνατόν να υπάρχουν πανεπιστήμια με ένα, δύο ή τρία τμήματα ή τέσσερα? Όχι, νομίζω είναι αυτονόητη. Αυτά είναι αυτονόητα. Επίσης, εσείς έχετε δεχθεί, γιατί είναι τρεις μήνες τώρα που συζητάτε αυτό το σχέδιο, πιέσεις, όχι μην κλείσει αυτό το τμήμα ή άσε το τάδε τμήμα εκεί? Κοιτάξτε, τις πιέσεις και τις αντιδράσεις τις βλέπετε και είναι προφανές ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Είναι εύλογο. Γιατί τόσα χρόνια ακολουθήσαμε μια πεπατημένη, η οποία τώρα πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει, κυρία Κωσιόνη, για ένα βασικό λόγο. Διότι καμιά κοινωνία δεν έχει μέλλον αν δεν επενδύσει στη γνώση. Και για να επενδύσει στη γνώση, επενδύεις μέσα από ισχυρά ανταγωνιστικά τμήματα και ισχυρά και ανταγωνιστικά ιδρύματα. Αυτό λοιπόν που είναι μέλημά μας είναι να ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση που άρχισε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κοιτάτε τι έγινε πριν από δύο χρόνια. Διαπυρός και Σιδήρου άλλαξε το σύστημα διοίκησης των πανεπιστημίων. Και ό,τι θαύματος τι είδαμε, μετά και τις ρυθμίσεις που φέραμε τον Αύγουστο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία, τα ζωντανά κύτταρα, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία αυτής της κοινότητας, η οποία θέλει να πάει μπροστά. Ψήφισαν κατά 85%. Μετά τι είδαμε, μια ψήφο εμπιστοσύνης από ανθρώπους της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας, υψηλών προδιαγραφών και κύρους. Φαίνεται όμως ότι και αυτό το σχέδιο θα περάσει διαπυρός και Σιδήρου, αν καταλαβαίνω από τις πρώτες αντιδράσεις, κύριε Υπουργέ. Αλλά και θέλω να σας ρωτήσω, σε ποιο βαθμό σηκώνει αλλαγές αυτό το σχέδιο? Ξεκινάμε όλοι από έναν κοινό τόπο. Γιατί εάν
κάναμε ένα βήμα πίσω πριν την ανακοίνωση του σχεδίου, θα βλέπαμε τι. Ότι όλοι συνομολογούμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Χρησιμοποιούσαν όλοι διαφορετικές εκφράσεις. Mm-hmm. Ξεχύλωσε κάθε χωριό και ΤΕΗ, κάθε πόλη και ΑΗ. Όλοι χρησιμοποιούσαν mm-hmm. εκφράσεις οι οποίες δήλωναν τι. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και δεν προσφέρουμε υπηρεσία στους νέους και στις νέες, στην ελληνική οικογένεια, με αυτά τα πτυχία που βγάζουμε. Ωραία, τώρα γιατί, παρουσιάσατε κυρία, ένα να σχέδιο. Να σας πω ένα σημείο, αν με επιτρέπετε ακόμη. Και θέλω να μου πείτε αν θα δεχθείτε αλλαγές. Γιατί θα γίνει μια ζήμωση, θα γίνουν συζητήσεις και βεβαίως θα τρέξουν και αντιδράσεις. Να πούμε ένα σημείο μόνο ακόμη. Τριτοβάθμια εκπαίδευση σημαίνει ορισμένες προδιαγραφές. Δεν έχουμε να κάνουμε, δεν μπορεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ποιότητα των πτυχίων και της γνώσης να εξαρτάται από τμήματα τα οποία είναι διάσπαρτα σαν καλαμιά στον κάμπο και δεν υπάρχει μια κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα. Σε πολλές περιπτώσεις στέλναμε τα παιδιά μας σε τμήματα τεχνολογικών ιδρυμάτων ή πανεπιστημίων, mm-hmm. τα οποία όμως ουσιαστικά δεν είχαν τα εχέγγυα μιας επιστημονικής κοινότητας, μιας ακαδημαϊκής πραγματικότητας. Περισσότερο έμοιαζαν με συνοικιακά φροντιστήρια, δυστυχώς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το μαζέψουμε. Κάνουμε λοιπόν ένα διάλογο, θέτουμε κριτήρια, κάνουμε διάλογο με τους φορείς, επί 2-3 μήνες τώρα, με τα κόμματα και καταθέτουμε ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο είναι προς συζήτηση. Αλλά είναι προς συζήτηση τι? Να δούμε τεκμηριωμένα πού είναι οι αστοχίες του, πού είναι οι αδυναμίες του και να. Άρα θα δεχτείτε αλλαγές. Βεβαίως. Και να συζητήσουμε. Είδες, πούμε, τη Δημοκρατική Αριστερά, που είναι κυβερνητικός εταίρος, να χαρακτηρίζει άσκηση επιχάρτου αυτό το σχέδιο. Βλέπω εδώ την ανάγκη της κυρίας Ρεπούση και λέει η δική τους προσπάθεια, το σχέδιο που θα παρουσιάσουν, δεν είναι μια άσκηση επιχάρτου. Προφανώς θεωρεί άσκηση επιχάρτου αυτό που εσείς παρουσιάσατε για να θυγούν κατεστημένα συμφέροντα. Για να μην θυγούν κατεστημένα συμφέροντα, με συγχωρείτε, αλλά μια τολμηρή πρόταση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει παθογένεια. Μακάρι. Θεωρεί η Δημοκρατική Αριστερά ότι εσείς κάνετε μια άσκηση επιχάρτου για να μην θυγούν κατεστημένα συμφέροντα. Δεν θα σχολιάσω, αλλά να τη δούμε. Ας καταθέσουν την πρότασή τους, να δούμε ποια είναι τα καλά στοιχεία και αυτά τα οποία πράγματι διαφέρουν, αλλά είναι καλύτερα από αυτό το σχέδιο το οποίο εμείς έχουμε προτάξει, να τα δεχτούμε. Τι δεν θα δεχθείτε? Δεν πρέπει να δεχθεί, η ελληνική κοινωνία δεν πρέπει να δεχθεί, όχι εγώ προσωπικά. Η ελληνική κοινωνία δεν πρέπει να δεχθεί οτιδήποτε υποβαθμίζει το επίπεδο σπουδών των παιδιών μας. Γιατί έχουμε φτάσει στην δηλαδή, πείτε μας συγκεκριμένα, ώρα. Τι είδους δηλαδή, προτάσεις θα απορρίψετε? Ότι πρέπει να μείνει εδώ το τμήμα, διότι πρέπει να μην φύγει από την πόλη μου. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το μοντέλο το οποίο ακολουθήθηκε δημιούργησε μια κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι μεσομακροπρόθεσμα η ελληνική κοινωνία έχει να ωφεληθεί από την επένδυση στη γνώση. Πρέπει επίσης να συνδέσουμε τον ακαδημαϊκό χάρτη με τον παραγωγικό χάρτη υπό την αληθινή όμως έννοια. Δηλαδή τι εννοώ? Αν δείτε το σχέδιο και το μελετήσετε προσεκτικά θα δείτε ότι πέρα από τα επιστημονικά κριτήρια που βάζουμε προσπαθούμε να το συνδέσουμε με την παραγωγή. Επ' αυτού πάντως δέχεστε κριτική και δέχεστε από τα αριστερά κριτική για συρρήκνωση δηλαδή των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών και μία κατεύθυνση του Πανεπιστημίου κυρίως προς την αγορά. Σε αυτή δεν την, είναι αληθές αυτό. Σε αυτή την κριτική πώς απαντάτε? Δεν είναι αληθές αυτό. Εγώ θα σας πω ότι η αποστολή των ιδρυμάτων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι η γνώση όχι μόνο ως υπό την εμπορευματιμένη mm-hmm. έννοια που σε οδηγεί σε ένα πτυχίο που σε οδηγεί σε μια επαγγελματική αποκατάσταση. Γιατί η γνώση σημαίνει και καλλιέργεια του πνεύματος, σημαίνει ενστάλλαξη κανόνων ηθικής, σημαίνει έναν αγώνα για την τελείωση του ανθρώπου. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε τη γνώση και ως μια διαδικασία η οποία είναι πλήρως αποκομμένη και από την παραγωγή. Κύριε Υπουργέ. Και με αυτή την έννοια, τι κάνουμε με αυτό το σχέδιο, επιτρέψτε μου, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία. Εκεί που είχαμε διάσπαρτα τμήματα, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τμήματα και να τα εντάξουμε σε σχολές και τουλάχιστον, γιατί δεν θέλουμε να απογυμνώσουμε την περιφέρεια, mm-hmm. θα ήταν λάθος αυτό, και τουλάχιστον στις πόλεις των περιφερειών να δημιουργηθούν ισχυρές σχολές με δύο τουλάχιστον ή τρία τμήματα και με γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα ανταποκρίνονται στους
τομείς της ανάπτυξης της οικονομίας της περιοχής. Θέλω να σας δώσω τρία παραδείγματα. Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε, γι' αυτό θέλω δύο ερωτήσεις ακόμα να σας κάνω και παρακαλώ για σύντομες απαντήσεις, γιατί είναι πρακτικά θέματα τα οποία νομίζω έχουν ανάγκη να ξέρουν οι φοιτητές. Πρώτον, είπατε και το πρωί σε συνέντευξη που δώσατε στη δημόσια τηλεόραση ότι θα δώσετε κάποιες επιδοτήσεις στα παιδιά που πρέπει να ξεριζωθούν και να φύγουν από μία πόλη να πάνε σε άλλη. Τα κριτήρια πώς θα είναι? Θα πάρουν όλοι οι φοιτητές αυτό το βοήθημα? Θα είναι κοινωνικά κριτήρια. Θα τα δούμε όπως είδαμε και τα κριτήρια. Τα βάλαμε με αυστηρότητα. Όλοι θα κληθούν πάντως να κάνουν έξτρα έξοδα. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, που δεν είχαν υπολογίσει. Θα υπάρξει μια διαβάθμιση και αυτό θα το δούμε με μεγάλη προσοχή. Έχουμε αποδείξει αυτούς τους μήνες στο Υπουργείο Παιδείας ότι έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε και κοινωνική πολιτική. Άρα θα λάβουν όλα τα παιδιά ένα βοήθημα. Αυτά τα το οποία οποίο θα διαβαθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του. Ακριβώς. Άρα όλοι θα πάρουν μελέτη ούτως ώστε να υπάρξει επιδότηση για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά τα οποία θα μετακινηθούν να μην έχουν, να μην επιβαρύνουν τις οικογένειές τους. Και το θέμα των υποδομών το έχετε εξετάσει? Δηλαδή φεύγουν κάποια τμήματα, ας πούμε σας είπα πριν την ώρα που βλέπαμε το βίντεο, από τη Θεσσαλονίκη και πάνε στις Σέρες. Μπορεί οι Σέρες να σηκώσει τόσους φοιτητές? Είναι μία από τις παραμέτρους που έχουμε πάρει πολύ σοβαρά υπόψη μας. Γι' αυτό θα δείτε ότι δεν προχωρήσαμε σε μία, αν θέλετε, άκρητη επιλογή. Έχουμε κάνει ένα λελογισμένο βήμα. Από τα τμήματα τα οποία βρίσκονται σήμερα σε 63 πόλεις, μένουμε στις 52. Είναι ένα λελογισμένο βήμα το οποίο παίρνει υπόψη του και αυτή την παράμετρο. Και κλείνοντας, έχουμε να κάνουμε με περιουσία. Μάλιστα, το έχετε εξετάσει. Μορική ως απάντηση. Και κλείνοντας, τι γίνεται με τον αριθμό των εισακτέων? Είπατε ότι η μείωση του αριθμού των εισακτέων θα είναι περίπου στο 4%, αλλά σας κατηγορούν ότι έχετε δώσει ελλειπή στοιχεία. Στοιχεία όχι βάσει του συνολικού αριθμού των εισακτέων, αλλά στη γενική σειρά εισακτέων. Στη γενική σειρά. Γιατί οι ειδικές κατηγορίες μετά έρχονται να κρεμαστούν ποσοστιαία βάσει τη γενική κατηγορία. Και αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι όσον αφορά τη γενική κατηγορία, η οποία την περσινή χρονιά ήταν γύρω στους 51.486. Νομίζω ότι η συνολική μείωση θα είναι γύρω στους 2.000, θα πάμε στις 49.600. Ένα ποσοστό μείωσης συνολικά προσδοκούμε γύρω στο 4-5%. Αλλά αυτά θα τα δούμε προσεκτικά στη συνέχεια. Και θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το διάλογο όπως θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν εδώ. Καλό σας βράδυ. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς η χώρα μας, με την Ισπανία να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα σκαρφάλωσε τον Οκτώβριο στο 26,8%, ενώ στην Ισπανία ανήλθε στο 26,1%. Η ανεργία στην Ευρωζώνη, Ηλίας Χιακαντάρη, καλησπέρα, έχει φτάσει σε επίπεδα που απειλούν τον κοινωνικό ιστό, όχι μόνο στην Ελλάδα, και από ό,τι φαίνεται αυτό θα συνεχιστεί, ακόμη και όταν η εμπιστοσύνη στο ευρώ θεωρητικά βελτιώνεται. Όπως γίνεται τελευταία. Και μπορώ να σου πω, Σία, ότι η ανεργία αυξάνει ακριβώς όσο αυξάνει η εμπιστοσύνη στο ευρώ και το ευρώ ανατιμάται. Τα ποσοστά δεν θα καμφθούν σύντομα και μπορούμε να το δούμε αυτό στην εξέλιξη της ανεργίας των νέων σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω μπορούμε να δούμε το γραφικό. Αυτά υποχωρούσαν μέχρι την εισαγωγή του ευρώ. Η ανεργία παρέμεινε σταθερή σε χαμηλά επίπεδα σε όλες τις χώρες μέχρι το 2008, τη δεύτερη γραμμή. Και τότε η μηχανή του ευρώ άρχισε να ρετάρει με την κατάρρευση της Λίμαν και να παράγει ανέργους, νέους ανέργους με ραγδαίο ρυθμό. Βλέπεις τις γραμμές στα δεξιά της οθόνης, δεν δείχνουν να ετοιμάζονται να κατηφορήσουν, να πέσουν σε μικρότερα ποσοστά. Η ανεργία Ασία θα μειωθεί μόνο όταν θεραπευτεί η πραγματική οικονομία. Όταν δηλαδή οι νέοι της Ευρώπης θα μπορούν να βρουν και πάλι δουλειά και να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που όλος ο κόσμος θα αγοράζει σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Κάτι που γίνεται πιο δύσκολο όταν το ευρώ ανατιμάται, Σία. Το οποίο ευρώ ξεπέρασε νωρίτερα για το 1,37 σε σχέση με το δολάριο. Ένα επίπεδο για το οποίο είχε προειδοποιήσει η Deutsche Bank ότι μπορεί να βλάψει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Ένα επίπεδο που έχει τρομάξει ιδιαίτερα τους Γάλλους, που οι επιδόσεις της βιομηχανίας τους πάνε από το κακό στο χειρότερο, σημερινά στοιχεία. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, ο Γάλλος, μιλά για υπερβολικά ανατιμημένο νόμισμα. Ο Μπερνάρ Αρνό της Louis Vuitton έχει κατατρομάξει. Όσο ανεβαίνει το ευρώ, τόσο περισσότεροι άνεργοι. Ισχυρό ευρώ κάνει τα ευρωπαϊκά προϊόντα ακριβά. Πολλούνται λιγότερο, χρειάζονται λιγότερα χέρια για να παραχθούν. Οι νέοι άνεργοι σταματούν να πληρώνουν τα δάνειά τους και αποσταθεροποιούν με τη σειρά τους τις τράπεζες. Πάντως, αυτή ήταν μια σημαδιακή εβδομάδα. Σήμανε το τέλος της μονοσήμαντα, να την πω έτσι, ευνοϊκής περίοδου για την Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο με τις εγγύησεις Ντράγκη. Και από ό,τι φαίνεται, και από τις σημερινές ενδείξεις για την πραγματική οικονομία, αυτή η καλή περίοδος θα συνεχιστεί. Αλλά
από αυτή την εβδομάδα κάθε θετική εξέλιξη από την Ευρωζώνη δεν θα είναι μονοσήμαντη. Θα έχει μια σημαντική παρενέργεια. Θα ισχυροποιεί το ευρώ. Η αγορά συναλλάγματος δυστυχώς ξύπνησε. Το ράλι του ευρώ έχει ξεκινήσει. Όσο κόβουν οι άλλες κεντρικές τράπεζες χρήμα, ενώ η Ευρώπη το μαζεύει υπό την πίεση των βόρειων φορολογουμένων, το ευρώ ανεβαίνει. Όσο αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη ότι θα τα καταφέρει, δεν θα διασπαστεί, το ευρώ ανεβαίνει. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Την ίδια στιγμή οι συνθήκες στην παραγωγή, την απασχόληση επιδεινώνονται. Επομένως η ισορροπία είναι πολύ πιο εύθραυστη και οι παρεμβάσεις από την ευρωπαϊκή ηγεσία, από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα δυσκολέψουν και θα χρειαστούν να είναι πολύ πιο ευαίσθητες. Οι ελιγμοί θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ για να δούμε σε λίγο εικόνες από την έκρηξη που συγκλώνησε την Άγκυρα στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το νέο μικρό που κάνει τα πάντα. Νέο Seat Me. Ήρθε με 7.579 ευρώ. Seat. Πάμε στο Γιώργο Φελίδη τώρα για τη διεθνή επικαιρότητα. Γιώργο, καλησπέρα. Ξεκινάμε από την Τουρκία. Η Άγκυρα συγκλονίστηκε σήμερα από μια έκρηξη στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην πλαϊνή είσοδο της πρεσβείας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος αλλά και ένας φύλακας. Ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, ωστόσο η κυβέρνηση της χώρας κατανόμασε μετά από λίγες ώρες το δράστη, λέγοντας πως πρόσκειται σε απαγορευμένο κόμμα του ακροαριστερού χώρου. Χαοτικές σκηνές έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα. Η αστυνομία προσπαθεί να αποκλείσει το σημείο λίγη ώρα μετά από τη μεγάλη έκρηξη, καθώς τα ασθενοφόρα απομακρύνουν τραυματίες. Ο βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε μέσα στο φυλάκιο ελέγχου την ώρα που περνούσε από τον ανιχνευτή εκρηκτικών. Εκτός από τον ίδιο σκοτώθηκε ένας Τούρκος φύλακας. Ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε από κοινού ενάντια στην τρομοκρατία. Μετά από το σημερινό συμβάν είναι σαφές ότι και οι δύο χώρες υποφέρουμε εξαιτίας αυτού του φρικτού προβλήματος. Οι εργαζόμενοι στην πρεσβεία οδηγήθηκαν σε ειδικά δωμάτια ασφαλείας, ωστόσο μέσα στο σύμπλεγμα δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε όλους τους Αμερικανούς πολίτες στην Τουρκία να μην επισκέπτονται τις διπλωματικές αποστολές της χώρας μέχρι νεοτέρας. Έκκληση για την εξόντωση των τρομοκρατικών στοιχείων, όπου και αν αυτά βρίσκονται, απίφθινε ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο οποίος παρευρισκόταν σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη όταν ενημερώθηκε για την επίθεση. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Δυστυχώς πρόκειται για μια επίθεση εις βάρος της ευημερίας και της ειρήνης στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, δράστης της επίθεσης είναι ο 30χρονος Σετζεβίτ Σανλή, μέλος του Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος Μετόπου, ο οποίος είχε φυλακιστεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Το απαγορευμένο Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κόμμα είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας τον περασμένο Σεπτέμβριο εναντίον αστυνομικού τμήματος στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία εκτός από τον βομβιστή είχε σκοτωθεί ένας αστυνομικός. Στην Ευρώπη τώρα, Γιώργο, οι υπερχρεωμένοι της Ευρωζώνης κινούνται στον αστερισμό της λιτότητας, των απεργιακών κινητοποιήσεων, αλλά και των αποκαλύψεων για σκανδαλώδη διαχείριση κονδυλίων. Βλέπε η Ισπανία. Βλέπε η Ισπανία, όπου έχει ξεσπάσει σάλος από την αποκάλυψη ότι ο Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, καθώς και οι ηγέτες του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος, φέρονται να δέχονταν μυστικές πληρωμές από εταιρείες ιδιωτικές επί σχεδόν 2 δεκαετίες. Στη Γαλλία, την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του δημοσίου διαδήλωσαν στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις, ζητώντας αυξήσεις. Καθηγητές, νοσοκόμες, συλληξίαρχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι κατέβηκαν στους δρόμους παντού στη Γαλλία. Οι μισθοί τους έχουν παγώσει από το 2010, ενώ πολλοί εξ αυτών ισχυρίζονται ότι έχουν μειωθεί οι αμοιβές τους. Άρχισε στο δημόσιο το 1998. Κέρδιζα τότε περίπου 1.200 ευρώ. Σήμερα βγάζω 1.160 ευρώ. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, από τα 5 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους δρόμους βγήκαν πάνω από 150.000. Στην πρώτη τέτοιου είδους δοκιμασία για την κυβέρνηση Ολάντ. Την ίδια ώρα, τα νέα για κλείσιμο ενός ακόμα μεγάλου εργοστασίου της Goodyear στην Amiens du Nord, που μέσα στο 2012 πραγματοποίησε ζημίες 60 εκατομμύριων ευρώ, κινητοποιούν πάνω από 1.000 εργαζόμενους και υποψήφιους ανέργους. Δώσαμε μία εγγύηση σήμερα στη διοίκηση του εργοστασίου, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος, κάτι που μπορεί να κρατήσει χρόνια.
Στην Ισπανία, φύγετε κλέφτες, ήταν το μήνυμα προς την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος, που δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερο. Την παρέτηση των στελεχών των συντηρητικών, που επί 11 συναπτά έτη φέρονται να ελάμβαναν μαύρες απολαβές από ιδιωτικές εταιρείες, ζήτησαν εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του Λαϊκού Κόμματος στη Μαδρίτη. Στο κέντρο του σκανδάλου βρίσκεται ο πρώην ταμείας του κόμματος, Λουίς Μπαρθένας, ο οποίος διώκεται για μαύρους λογαριασμούς ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελβετία. Η Γενική Γραμματέας του Κυβερνώντος Κόμματος απειλεί με αγωγές στην εφημερίδα El País, η οποία δημοσίευσε τις ενοχοποιητικές αποδείξεις. Αυτό το κόμμα διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών των χαρτιών που δημοσιεύθηκαν. Μίλησα με τον Πρωθυπουργό και σας λέω ότι είναι πολύ ήρεμος. Οι Ισπανοί όμως που βλέπουν τις αποδείξεις με τις κρυφές χειρόγραφες πληρωμές εκατομμυρίων πεσετών προς τον Μαριάνο Ραχώη, από ιδιωτικά συμφέροντα, μόνο ήρεμοι δεν μπορεί να είναι. Θέλω να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό, μιας και εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση, να βγει και να απαντήσει σε δύο απλές ερωτήσεις. Εισέπραξε αυτά τα ποσά? Και δεύτερον, εάν τα εισέπραξε, ήταν από βρώμικο χρήμα ή από ξέπλυμα χρήματος? Όλος κομπρό εν μπλάνκο. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός έχει συγκαλέσει για το Σάββατο εκτάκτως τη συλλογική ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος, ενώ ήδη υπάρχει αίτημα στο διαδίκτυο με πάνω από 120.000 υπογραφές που ζητούν την παραίτησή του. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Sky, όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία συγκεντρώνουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό σε δύο πόλεις της Ελλάδας. Αύριο λοιπόν, Σάββατο, από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στο Βοτανικό, μπροστά από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρκέλας, Σπύρου Πάτση 87, και στα Χανιά, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Τα φάρμακα που θα προσκομίσουμε μπορεί να είναι είτε από το προσωπικό μας φαρμακείο, τα οποία βέβαια δεν τα χρειαζόμαστε πια και δεν έχουν λήξει επίσης, είτε αγορασμένα από φαρμακεία ειδικά για αυτό το σκοπό. Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που θα συγκεντρωθούν στο Βοτανικό θα παραληφθούν από ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το ιατρείο της κοινωνικής αποστολής, όπου και θα γίνει η διαλογή και κατηγοριοποίησή τους. Τα φάρμακα πάλι και το υγειονομικό υλικό που θα συγκεντρωθούν στα Χανιά θα παραληφθούν από τους υπευθύνους του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείων Χανίων. Αμέσως τώρα στο Eco News θα δούμε ποιος κίνδυνος αναπτύσσεται στα βόρεια σύνορα της χώρας μας. Κατένεξ το Φιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Η καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια είναι η πλέον ασφαλής ενέργεια από κάθε άποψη. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν φαίνεται να το συμμερίζονται οι από βορρά γείτονές μας, οι Βούλγαροι λοιπόν, οι οποίοι επιμένουν στην κατασκευή της πυρηνικής μονάδας του Μπέλενε. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο ξέρουμε ότι υπήρχε στο παρελθόν. Οι εργασίες όμως είχαν διακοπεί το Μάρτιο του 2012 από την κυβέρνηση Μπορίσοφ. Τώρα όμως ετοιμάζονται να νεκραναστήσουν το σχέδιο για πυρηνική μονάδα στο Μπέλενε, το οποίο έχει αναλάβει να κατασκευάσει μια ρωσική εταιρεία. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση Μπορίσοφ δεν το επιθυμεί, καθώς θέλει να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τους Ρώσους και γιατί θεωρείται ένα πολύ ακριβό σχέδιο. Οι σοσιαλιστές όμως απέτησαν δημοψήφισμα για το θέμα και τελικά οι Βούλγαροι είπαν ναι στα πυρηνικά. Λιγότεροι από το 60% των Βουλγάρων πολιτών μετήχαν στο δημοψήφισμα που έγινε την Κυριακή στη χώρα με το ερώτημα της κατασκευής ή όχι νέας πυρηνικής μονάδας στο Μπέλενε. Και οι περισσότεροι από αυτούς απάντησαν ναι. Το δημοψήφισμα απέτησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, που επιθυμεί να κατασκευαστεί η πυρηνική μονάδα, αντίθετα από την κεντροδεξιά κυβέρνηση Μπορίσοφ, η οποία δεν δείχνει ιδιαίτερα θετική σε αυτό. Καθώς όμως η συμμετοχή στο δημοψήφισμα ήταν λιγότερο από 60%, αυτό δεν θεωρείται δεσμευτικό και η κυβέρνηση πιστεύει ότι δεν είναι καθόλου αρκετό για να προχωρήσει σε ένα τόσο μεγάλο βήμα. Έτσι τώρα το σχέδιο θα καταλήξει στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, που θα πρέπει να αποφασίσει σε διάστημα 3 μηνών. Ο Πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ εκτιμά ότι το κόστος κατασκευής είναι πολύ υψηλό, αφού θα υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Πριν από λίγους μήνες, το Μάρτιο του 2012, η Βουλγαρία εγκατέλειψε το σχέδιο για κατασκευή στο Μπέλενε πυρηνικής μονάδας ισχύως 2.000 ΜΒ σε συνεργασία με τη Ρωσία. Μάλιστα, είχαν ήδη ξεκινήσει και τα κατασκευαστικά έργα, τα οποία τώρα έχουν εγκαταλειφθεί. Τα μηχανήματα στην περιοχή σκουριάζουν, ενώ άδεια έμειναν και τα διαμερίσματα τα οποία στέγασαν τους εργάτες. Παρά το γεγονός ότι μετά το πυρηνικό ατύχημα και τη Φουκουσίμα, η παγκόσμια η κοινότητα αντιμετωπίζει την πυρηνική ενέργεια ως απειλή, κάποιοι στη Βουλγαρία τη βλέπουν σαν σωτηρία. Θέλω να διαμηνήσω στους Βούλγαρους πολιτικούς ότι πρέπει να χτίσουν αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο εδώ. Αυτό θα είναι η σωτηρία της πόλης. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα για μας.
Πρέπει να κάνουν κάτι. Κάθε χρόνο αποφυτούν 400 σπουδαστές από το πυρηνικό κολέγιο της πόλης. Το δημοψήφισμα αντιμετωπίστηκε και ως βαρόμετρο στις σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Ρωσίας. Πάντως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από όσους ψήφισαν, το 61% συμφωνεί με την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου. Ενώ η ανάδοχος ρωσική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο έχει ήδη καταθέσει αγωγή αποζημίωσης ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατά της βουλγαρικής κυβέρνησης, η οποία και το σταμάτησε. Η πυρηνική μονάδα του Μπέλενε αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο μέσα στη Βουλγαρία δείχνει πάρα πολύ δημοφιλές, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά το κόστος της ενέργειας. Στις δράσεις μας τώρα έχουμε μία και ουσιαστική αλλά και συμβολική δράση καθαρισμού αυτή την Κυριακή, Κατερίνα. Ακριβώς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων, που είναι αύριο 2 Φεβρουαρίου, ο ΣΚΑΙ σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης του Νέστου και την οικολογική κίνηση του νομού Καβάλας διοργανώνει καθαρισμό στις εκβολές του ποταμού Νέστου και σε μονοπάτια της παραποτάμιας περιοχής. Οι εθελοντές θα καθαρίσουν την περιοχή από μπάζα και σκουπίδια, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει διαδραστική ενημέρωση μαθητών για την Παγκόσμια ημέρα των υγροτόπων αλλά και για το συγκεκριμένο υγρότοπο. Το Δέλτα του Νέστου είναι ένας από τους 10 υγροτόπους στη χώρα που προστατεύεται βάσει της συνθήκης Ραμσάρ και είναι υγρότοπος διεθνούς σημασίας. Η δράση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί. Τα καλά νέα της ημέρας απόψε, με ποιο τρόπο μπορούν οι αναρτήσεις σχετικά με την υγεία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιδημιολόγων. Τώρα είναι η πιο κατάλληλη ώρα για ένα νέο οικονομικό πετρέλαιο θέρμανσης. Νέο πετρέλαιο θέρμανσης Economy από την ΕΚΟ, με έως και 3% χαμηλότερη κατανάλωση. Είναι δυνατόν οι αναρτήσεις των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter να χρησιμεύσουν για το καλό του ευρύτερου κοινού? Κι όμως ναι, σύμφωνα με άρθρο του CNN, η κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας μας στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους επιδημιολόγους, ώστε να γίνει καταγραφή της εξάπλωσης ασθενειών σε πραγματικό χρόνο. Ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, μάλιστα, δημιούργησε μια ειδική εφαρμογή, η οποία συλλέγει στοιχεία από που κάνουν οι χρήστες του Twitter, τα επεξεργάζεται συνδυάζοντάς τα με επίσημες αναφορές από νοσοκομεία, κλινικές και ιδιώτες γιατρούς και εν συνεχεία δημιουργεί μια γραφική απεικόνηση της εξάπλωσης των ασθενειών σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επόμενος στόχος τους είναι να προβλέψουν πότε θα παρατηρηθεί έξαρση φαινομένων λόγω της εμφάνισης κάποιου ιού. Είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Νέο πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο ερευνών αναφορικά με έμβασμα 1 εκατομμύριο ευρώ που βρέθηκε σε λογαριασμό του είναι ο Ράφικ Τζιμπούρ, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Φέρεται να έχει αποκομίσει το συγκεκριμένο ποσό από στοιχηματισμό σε ξένη εταιρεία με τον οικονομικό εισαγγελέα κ. Πεπόνη, να έχει διατάξει ήδη προκαταρκτική εξέταση. Ενδιαφέρον στις αγγελικές αρχές προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι ο Τζιμπούρ δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση από το 2007 και έπειτα. Προκαταρκτική εξέταση ζήτησε ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης μετά τις αποκαλύψεις για οικονομικές ατασταλίες από τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Ράφικ Τζιμπούρ. Ο κύριος Πεπόνης θέλει να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το έμβασμα του 1 εκατομμυρίου που βρέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του Αλγερινού επιθετικού και φέρεται να έχει σχέση με στοιχηματισμό σε ξένη εταιρεία. Όλα είναι ok, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και αν υπάρχει μια παρεξήγηση, κάτι που δεν έγινε ας πούμε, είναι πολύ απλό και θα διορθωθεί άμεσα και να μην ανησυχείτε καθόλου. Τα χρήματα φέρονται να εμβάστηκαν στον επίμαχο λογαριασμό το 2011. Οι οικονομικοί εισαγγελείς με παραγγελία τους προς την οικονομική αστυνομία ζητούν να διερευνηθεί πώς έφτασε το 1 εκατομμύριο ευρώ στον Αλγερινό παίκτη και αν πίσω από αυτό κρύβεται παράνομος στοιχηματισμός. Θεωρείται μάλιστα πολύ πιθανό οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν και στην υποβολή αιτήματος δικαστικής συνδρομής προς τη χώρα που εδρεύει η εταιρεία στοιχημάτων, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για το επίμαχο έμβασμα. Επιπλέον, το ενδιαφέρον
ενδιαφέρον των εισαγγελικών λειτουργών προκάλεσαν οι πληροφορίες ότι ο ποδοσφαιριστής φέρεται να μην έχει υποβάλει φορολογική δήλωση στη χώρα μας από το 2007. Και αυτό, αν και ήταν υποχρεωμένος, καθώς είχε εισόδημα στην Ελλάδα. Με το νέο τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Ολυμπιακό, οι αμοιβές του φτάνουν ετησίως στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το προηγούμενο συμβόλαιο του απέφερε 1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε χρόνο συνεργασίας με τους Ερυθρόλευκους. Δικαστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η υπόθεση αυτή ενδέχεται πιθανότητα να οδηγήσει στο άνοιγμα ενός νέου κύκλου ερευνών στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο οποίος ούτως ή άλλως πλήττεται από τα σκάνδαλα για τα στημένα παιχνίδια, έστω και αν οι έρευνες για το θέμα έχουν καθυστερήσει, με συνέπεια παράγοντες και διαιτητές που εμπλέκονται στο σκάνδαλο να συνεχίσουν να ασχολούνται ενεργά με τον χώρο του ποδοσφαίρου. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ, ο οποίος φέρεται να έχει υποβάλει ελλειπή φορολογική δήλωση. Μία ανάσα από την πρόσληψη του Μίτσελ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο πρώην τεχνικός της Σεβίλης φέρεται να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2,5 ετών με τους Πειραιώτες. Ο Παναθηναϊκός μπορεί αύριο να δοκιμάζεται κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League. Όμως σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν οι κινήσεις ενίσχυσης των Πρασίνων σε ό,τι αφορά στο έμψυχο δυναμικό. Αρχικά αναμονή για την παρουσίαση των νέων έμψυχων αποκτημάτων του Παναθηναϊκού, που αποκτήθηκαν με αγώνα δρόμου στο πέσιμο της αυλαίας της μεταγραφικής περίοδου. Εν συνεχεία είσοδος το κεντρικό προσώπο της παρουσίασης. Να σας παρουσιάσουμε τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, που η επιλογή μας ήταν τέτοια ώστε να μπορέσουν από την πρώτη στιγμή να βοηθήσουν την ομάδα του Παναθηναϊκού στα επόμενα παιχνίδια και στα play-offs, τα οποία εμείς πιστεύουμε ότι θα μπούμε και θα παίξουμε. Εμένα, επειδή δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια, θα προσπαθήσω να τους δικαιώσω μέσα στο γήπεδο. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιστεύω στον εαυτό μου. Πρέπει να τους δικαιώσω και επίσης να ευχαριστήσω και την ομάδα μου, την Παναχαϊκή, και τους συμπαίκτες μου, γιατί τη μεταγραφή μου την οφείλω και σε αυτούς. Πίστευε και ο ίδιος ότι πρέπει να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα γίνεται, μιας και εφόσον βγαίνει και στους αγώνες. Με κάθε επισημότητα, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα. Κινήσει ενισταμένη όλων των πλευρών να ανεβάσει το τριφύλι στο βάρθρο των επιτυχιών. Δεν είμαι μόνον επιθετικός, αλλά είμαι επίσης και αμυντικός. Παίζω στην άμυνα, παίζω και χιαστά. Και το βασικό μου μέλημα είναι να μπορώ να ανακόπτω τις προσπάθειες των αντιπάλων. Λοιπόν, όπως. Να παίξω και από τις δύο πλευρές. Y vengo a aportar lo que pueda dar para que este equipo esté arriba. Και έρχομαι και εγώ να συνεισφέρω με τον τρόπο μου ώστε αυτή η ομάδα να μπορέσει να πάει ψηλότερα. 20η αγωνιστική στην Super League και τα φώτα πέφτουν στον ντέρμπι της πρωτεύουσας ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη στο Κλεάν της Βικελίδης. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Συνοπτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής. Το Σάββατο, ΑΕΚ Πανιώνιος στις 5 και 4. Την ίδια ώρα, Σκόντα Ξάνθη Πλατανιάς και Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός στις 7:30. Την Κυριακή, Όφη Κέρκυρας στις 3. Βέρεια Πανθρακικός στις 5 και 4. Ολυμπιακός Ατρόμητος επίσης στις 5 και 4. 7:30 Άρης ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα, η αυλαία κλείνει με την αναμέτρηση Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα. Οι συναντήσεις ΑΕΚ Πανιώνιος, Άρης ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός θα μεταδοθούν από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Στον μπάσκετ τώρα, πολύ σημαντική νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός που τον βάζει για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης στην φάση των 8 της Ευρωλίγκα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, επικράτησε με 82-71 τη Φενέρ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Top 16 και σταδιακά καλύπτει το χαμένο έδαφος, ενώ ταυτόχρονα αφήνει πολύ πίσω τους Τούρκους. Πολύ καλή εμφάνιση από τους Σπανούλη Πρίντεζη και τον Λό, ο οποίος πάντως το 17 αποβλήθηκε επειδή ήρθε στα χέρια με τον Σάτο. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάμπρε και με πιθανά νίκη πράσινη σταθεροποιούνται στην πρώτη τετράδα του ομίλου τους. Νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου, τώρα ναι, με επιτόκιο 4% και τα χρήματα διαθέσιμα ανα πάσα στιγμή. Millennium Bank. Σίγουρα και απλά. Καθιερωμένη ματιά μας στις αγορές. Υποχώρησε κατά 0,96% ο σημερογενικός δείκτης της Αθήνας στις 977 μονάδες. Ενισχυμένοι ήταν οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες την τελευταία μέρα της εβδομάδας. Κέρδη έντονα και πριν από λίγο στην Wall Street και για τον Dow Jones και για τον Nasdaq. Στις ισοτιμίες ενισχύεται το ευρώ ένα του δολαρίου και του γεν. Κέρδη καταγράφηκε το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το ιαπωνικό. Ανεβαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου και κλείνουμε με την τιμή του χρυσού, η οποία επίσης ενισχύθηκε, διαμορφώνεται στα 1.670 δολάρια ιούγια. Δεν βλέπεις την ώρα να απολαύσεις το αγαπημένο σου τυρί? Ήπειρος ελαφρύ με λιγότερα λιπαρά. Πολύ γεύση χωρίς την ενοχή.
Ναι, καλησπέρισουμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη. Γεια σου, Χριστίνα. Καλησπέρα, Σία. Σε τρία πάρα πολύ όμορφα μέρη της χώρας μας θα ταξιδέψουμε. Και να σου πω, λόγω του καιρού είναι και ανοιξιάτικες οι φωτογραφίες. Βέβαια, η Ναύπακτος, απέναντι βλέπουμε το Παναχαϊκό που είναι καταχιονισμένο, αυτό μόνο θυμίζει χειμώνα. Και πεντακάθαρη φωτογραφία. Η Αθήνα, ακριβώς. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σέριφος είναι ανατολή από τον οικισμό Κένταρχος στη Σέριφο. Νομίζω ότι και αυτοί έτσι είναι τα σύννεφα ζωγραφίζουν. Και κλείνουμε με Κρήτη. Ο Αντώνης και τον ευχαριστούμε. Και Χανιά. Χανιά φουρτουνιασμένα με τον Οτιά. Ο Παύλος μας εύχεται για καλό μήνα και επίσης αντεφόμεθα και τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή άνοιξη κατά τα άλλα. Αλλά δυστυχώς τελειώνει σήμερα. Από αύριο άντε έχουμε πάλι βροχές. Άντε και αύριο. Οι βροχές από την Κυριακή κυρίως. Άρα λοιπόν, σποραδικές βροχές θα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα, την Κάρπαθο και πιθανόν στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 5 με 6 βαθμιά στα πελάγη 7. Το βράδυ στο Βόρειο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν και άλλο, 8 μποφόρ κτλ. Και θα ενισχυθούν και άλλο δηλαδή ενώ κατά την Κυριακή. Ναι. Και η θερμοκρασία βεβαίως αρκετά υψηλή. Πολύ υψηλή. Άστα να πάνε στην ευχή 18 και τοπικά 19 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Σε αρκεονίδες μέρες μάλλον. Αρκαιονί... Εντάξει, θα μπορούσε να τις πεις. Για πάμε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Αρχικά οι νότιοι άνεμοι 3 με 5 από το απόγευμα ενισχύονται στα 6 με 7 και 18 βαθμούς θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν το βράδυ στα 5 με 6 μποφόρ και μέχρι 14 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία. Μάλιστα, άρα την Κυριακή αλλάζει το σκηνικό. Την Κυριακή έχουμε βροχές, ναι. Κυρίως στη Δυτική, την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, βροχές, τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται να έχουμε βροχές, ίσως μέχρι το ύψος της Στερεάς. Οι άνεμοι νότιοι ενισχύονται κι άλλο 6 με 8 στο Αιγαίο, τοπικά 9 μποφόρ, άρα αν υπάρχουν καράβια μπορεί και να μην γίνουν δρομολόγια. Και η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα εκεί γύρω στους 18 με 19 βαθμούς στις αρκετές περιοχές. Δώσε μας και μια εικόνα για την εβδομάδα, Δευτέρα, ναι. Τρίτη, λοιπόν, Τετάρτη. Τη Δευτέρα οι βροχές που θα εκδηλώνονται στη Δυτική, τη Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο γρήγορα θα περιοριστούν στα Ανατολικά και Νότια, θα γίνουν πολύ λιγότερες. Ναι. Θα συνεχιστούν την Τρίτη στα Ανατολικά και Νότια, αλλά και πάλι και την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι θα έχουν περιοριστεί στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Άρα στην υπόλοιπη χώρα, την Τρίτη δηλαδή, γρήγορα θα καθαρίσει ο καιρός. Οι άνεμοι από τη Δευτέρα και από τα δυτικά μέχρι την Τρίτη θα γίνουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, με αποτέλεσμα την Τρίτη πια να πέσει λίγο και η θερμοκρασία, ενώ να πάμε στους 15 με 16 βαθμούς και μετά την Τετάρτη ό,τι οι βροχές σημειώνονται στην Κρήτη γρήγορα θα σταματήσουν και είναι η μέρα που βελτιώνει το καιρός. Μάλιστα. Πάλι δηλαδή έχουμε μια ανάπαυλα την επόμενη εβδομάδα. Την Τετάρτη τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Να έχουμε ανάπαυλα, θα έχουμε πάλι νοτιάδες και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σας ευχαριστούμε μετά, πολύ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα σίγουρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Χριστίνα. Τα νέα του Sky, κυρίες και κύριοι, μπορείτε καθημερινά να παρακολουθείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε όπως πάντα να μας ακολουθήσετε και στο Twitter NCIS Los Angeles αμέσως τώρα. Από εμάς, καλή σας νύχτα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.